για να κάνω εγώ το μέτρο στο στίχο, στον κάθε στίχο, και ο ποιητής το είχε υπόψη με αυτό και έπρεπε να το προσέχει για να έχει μέλος και αρμονία και όλο αυτό και ρυθμό, θα συλλαβήσω το στίχο. Θα το χωρίσω σε συλλαβές. Τις λεξούλες του στίχου θα τις χωρίσω σε συλλαβές. Θέλεις να χωρίσουμε τον πρώτο στίχο σε συλλαβές? Λοιπόν, αν δρα, αν... Ναι, καλά το είπα. Άνδρα. Μη ενεπε μουσα πολύ, δεν το χωρίσα πολύ, τροπον, θα το βάλω το υπόλοιπο που κάτω, δεν πειράζει, ως μάλα πολλά. Εντάξει? Λοιπόν, εναλλαγή μακρών και βραχιών συλλαβών. Συλλαβίζω πρώτα το στίχο, το συλλαβίζω, είναι μια πολύ ωραία άσκηση. Και σημειώνουμε τώρα την προσοδία. Αυτό θα κάνουμε. Θα σημειώσουμε την προσοδία. Μακρές και βραχύχρονες συλλαβές. Εντάξει, θυμάστε πρώτο, δεύτερο μάθημα ήτανε που μάθαμε τα μακρά και τα βραχαία. Τα μακρά πώς σημειώνονται? Με παύλα. Τα βραχύχρονα πώς? Με κουπίτσα. Ωραία. Λοιπόν, το μέτρο μας, το μέτρο, η κίνηση, η ολοκληρωμένη κίνηση στο μέτρο μας είναι ολόκληρος ο στίχος. Ένα στίχος, ένα μέτρο. Το μέτρο δεν έχει 10 εκατοστά κτλ. Δεν είπαμε ότι η κίνηση πρέπει να έχει κάποιες διακοπές, μικρότερες ενότητες. Η μικρότερη ενότητα στο μέτρο, στο δακτυλικών εξάμετρων, αυτό είναι το μέτρο το δύο, δακτυλικών εξάμετρων. Η μικρότερη ενότητα είναι ο πους. Έτσι, μονάδα μέτρου είναι. Λέμε πού μένεις, 5 πόδια πιο κάτω ή είναι 3 πόδια ψηλός και τα λοιπά, μετρούσαν. Ο πους. Αυτός ο πους, αν έχει την εξής μορφή, μακρό, βραχή, βραχή, λέγεται δάκτυλος. Αρχαίες ελληνικές επιγραφές. Ουρανός, άστρα τάχιον αποσβέσει, ύποτε βαθυκλαίες ούνομα ομήρου λύθη αρπάσετε. Το καταλαβαίνετε? Ο ουρανός τάχιον, ταχύς, τάχιον, τάχιστος, πάρα πολύ γρήγορα, ταχύτατα, αποσβέσει τα άστρα του. Σβένιμη, σβήνω, πυροσβέστης. Έτσι, θα σβήσει τα άστρα του ο ουρανός εάν ποτέ αρπάξει η λύθη, λησμονηθεί, έτσι, λησμονηθεί, ποτέ το βαθυκλαίες, βαθυκλαίες, όνομα του ομήρου. Και όταν λέει βαθυκλαίες, το κλαίος είναι η δόξα, αλλά εις το βάθος της ιστορίας, έτσι, που η δόξα του μας έρχεται από πολύ παλιά, βαθυκλαίες, όνομα του ομήρου. Τις γαρ ομηρείς αντιφέρει το λόγις, λέει ο Μακεδόνιος ο Θεσσαλονίκης, ποιος θα μπορούσε αντιφέρομαι να συναγωνιστεί, έτσι, μπράβο, να συναγωνιστεί, να έρθει σε σύγκρουση, σε αντίθεση με τα λόγια του ομήρου. Ο Ξενοφών τι λέει? Ο πατήρ, επιμελούμενος όπως ανήρα αγαθός γεννήμην, όπως το λέμε και σήμερα, επειδή φρόντιζε και νοιαζόταν ο πατέρας να γίνει ο καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, όπως ανήρα αγαθός γεννήμην, ινάγκασε με πάντα τα ομήρου έτοιμα θύν. Καλά το έκανε. Τον έκανε καλό άνθρωπο. Και νυν δυνέμιναν ηλιάδα όλην και οδύσσιαν από στόματος υπήν. Μπράβο. Έβγε. Φοβερό.